έτσι συγκινημένο σήμερα. Πραγματικά. Διότι επιτέλους η Ελλάδα κάνει το δικό της FBI. Καμία σχέση βέβαια, έτσι. Θα διορίσουν τα δικά τους παιδιά, θα βάλουν το δικό τους εκεί διοικητή του FBI. Τώρα αν αυτό λέγεται νομοθετικό έργο, πραγματικά ακόμα βρισκόμαστε την εποχή του Κολέτη και του Μαυροπορδάτου. Ακόμη και τέτοιους θεσμούς επιχειρείται με κάθε τρόπο να τους κάνετε κομματικούς για να έχετε παντού το δίχτυ της κομματικής σας ασφάλειας. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος, κύριε Υπουργέ, γιατί ειλικρινά απορώ και απόδειξε, αν θέλετε, είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι έγιναν αυτά τα παιδιά, κάπου πήγαν κάπου τα βολέψαν σε κάτι δωμάτια, λες σε κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Τι να συζητάμε. Όπου και αν έχετε δοκιμαστεί εσείς στη Νέα Δημοκρατία, το μόνο που κάνατε ήταν να αυξήσετε τους διορισμούς για να έχετε τους πελάτες σας. Γιατί είναι πελάτες για σας αυτοί. Αυτό είναι το δυστύχημα. Δεν είναι θέμα των φυλακές, ούτε των πανεπιστημίων, ούτε της δικαιοσύνης. Είναι πελατάκια. Με την κακώς εννοούμενη έννοια του όρου. Ψηφίστε, σας διορίζουμε. Ποιος πληρώνει, ο λαός. Από πού, από τα δανεικά. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, είμαστε σε ένα φαύλο πολιτικό σύστημα από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα. Αυτά τα λέω για να ξεκινήσουμε λίγο και να πω ότι ζούμε στη χώρα που βουλευτής κόμματος κουβαλάει τσάντα εποπλιστή. Το έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι! Να κουβαλάει ο βουλευτάκος την τσάντα του εφοπλιστή στο δικαστήριο, ο οποίος εφοπλιστής δικαζόταν για καταπάτηση δημόσιας γης. Καταπάτηση δημόσιας γης 300 στρεμμάτων. Αυτά μόνο σε μια χώρα υποκατάρρευση υπάρχουν. Σε μια χώρα που δεν υπάρχει ηθική, δεν υπάρχει τιμιότητα, δεν υπάρχει αυτό που λέω εγώ κοινωνική, λαϊκή δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή είναι η Ελλάδα που φτιάξατε. Ζούμε στη χώρα που βγαίνει στο δικαστήριο εφοπλιστού 5-6 φορές και ακούστε στοιχομηθεία. Κατηγορούμενος. Δεν σε έδωσα 2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Σε ποιον το λέει? Στον πρώην δασάρχη. Για να αποχαρακτηρίσει την περιοχή. Δασάρχης, σας βλέπω για πρώτη φορά, δεν σας γνωρίζω. Κοιτάξαμε στα μάτια. Σας έδωσα τα δεσμείες με λεφτά 2 εκατομμύρια ευρώ. Και αντί η πολιτεία να ψάξει τον πρώην δασάρχη, που βρήκε τα λεφτά, πώς πήρε σπίτι, ξέρω εγώ, στα νότια προάστια, δεν κάνατε τίποτα. Αυτοί είστε. Μα αυτοί είστε. Είστε στη γραμμή του Πλάτωνα, ο οποίος την αντέκρουσε. Ακριβώς στη γραμμή του Πλάτωνα. Το δίκαιο, κύριε Υπουργέ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το συμφέρον του ισχυρού. Έτσι λειτουργεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είμαστε στη χώρα που γέννησε τη δικαιοσύνη. Αυτή τη δικαιοσύνη η ελληνική λύση. Όχι υπόσχεται, όχι δεσμεύεται, αλλά θα κάνει πράξη να υπάρχει για όλους τους Έλληνες και να υπάρχει ισονομία. Βλέπουμε που το λέω, αλλά έτσι είναι. Φίλες και φίλοι, δυστυχώς αυτό το παράδειγμα που δόθηκε στη Βουλή, και βλέπετε δεν μασάμε τα λόγια μας. Βουλευτής του δίθεν χριστιανικού κόμματος, και λέω δίθεν γιατί δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να κάνεις αυτά τα πράγματα, να κουβαλάει την τσάντα του Ρέστη. Είναι ένα κολλητός με τον κύριο Ρέστη, ο οποίος καταπάτησε 300 στρέμματα γης. Έτσι λέει η δικογραφία. Τώρα, το συμπτωματικό γεγονός ότι 4 φορές αναβλήθηκε η δίκη και μπορεί να οδηγηθούμε στην παραγραφή, στο τέλος θα βγει και θα πει ότι δικαιώθηκε. Έτσι γίνονται στην Ελλάδα οι δουλειές. Οι business. 300 στρέμματα που και στην Γλυφάδα δεν είναι τώρα. Δεν είναι κάπου φθηνά. Με 150 το στρέμμα και 500. Μιλάμε για εκτάσεις. Έτσι γίνονται πλούσιοι στην Ελλάδα. Ακούστε, τέτοια μπόχα ζέχνει η χώρα που δύσκολα να αλλάξει όπως βλέπει κάποιοι. Όταν βγαίνουν και δεν τον βγάζουν από την κοινωνική του ομάδα. Δηλαδή θα είχα εγώ ένα βουλευτή που καβούλε, θα κουβαλούσε την τσάντα του εφοπλιστή τάδε, ο οποίος εμπλέκεται σε καταπάτηση δημόσιας γης και τον κρατάω στην κοινωνική ομάδα. Αυτά δεν γίνονται. Εδώ σου λέω πετάξατε στα σκουπίδια την ψήφο σας. Πετάξατε στα σκουπίδια την ψήφο σας. Τέλος, ό,τι κι αν εννοεί ο καθένας, αυτή είναι η αλήθεια. Δώσατε στο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να κυβερνάει με 41%. Να σας λέει ότι έγινε το γεγονός στη Θεσσαλία, έχουμε δημοσιονομικό χώρο, παιδιά, θα τα πάμε καλά. Παίρνει, λέει, και 2,2 δις από την Ευρώπη. Και μετά τι λέει, θα επιβάλλω και ένα τέλος όλους τους Έλληνες, φόρο δηλαδή, για τη Θεσσαλία. Αφού έχουμε δημοσιονομικό χώρο, αφού πήραμε 2,2 δις ευρώ, γιατί πρέπει να επιβάλλεις και άλλο φόρο στους Έλληνες? Ή λοιπόν είσαι ψεύτης ή ανίκανος, διαλέγεις και παίρνεις. Έρχονται νέοι φόροι. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι το πρόβλημα οι φόροι μόνο που έρχονται. Η ακρίβεια που θα έρθει
Θα αναγκαζόμαστε να παίρνουμε μία ντομάτα πλέον. Τέλος. Ένα αχλάδι. Ένα μήλο. Ξέρω εγώ, πέντε κάστανα. Εκεί πηγαίνει η δουλειά. Σας έλεγα ότι θα έχουμε πίνα από το 19. Τώρα που έρχεται, δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν βάλει μυαλό και πούνε εντάξει ρε παιδί μου, ο άνθρωπος τα έλεγε και επιβεβαιώθηκε. Θα μου πείτε τι θα έκανες εσύ. Είναι πολύ εύκολο. Αυτό που έκανε η Σλοβενία. Σοβαρή χώρα. Το πρόδωρα στην πουλή στον πρωθυπουργό του τόπα. Θες να βρούμε λεφτά. Τι έκανε η Σλοβενία, 0,2% φόρο στις τράπεζες. Αυτό σημαίνει αυτομάτως παίρνει 350 εκατομμύρια. Και τους λες, για τα επόμενα 3 χρόνια αναβαλλόμενος φόρος δεν υπάρχει ή εν πάση περιπτώσει από τις προμήθειες που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες, που είναι περίπου 1,5 δις το χρόνο, τα 5 ευρώ, 7 ευρώ, 8 ευρώ που κάνετε στις συναλλαγές σας, μαζεύονται 1,5 δις το χρόνο. Τα κρατάει το ελληνικό κράτος για τη Θεσσαλία. Άρα έχω 2 δις στην τσέπη μου από τον πρώτο χρόνο χωρίς να φορολογήσω κανέναν. Τα έχω πει, τα έχω προτείνει, δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνουν. Αλλά αφού υπάρχουν πολιτικοί που είναι συνέτεροι στις τράπεζες, έχουν πακέτα μετοχών, οικογένειες, μαφιόζοι, Λουτσιάνο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά είπαμε, ο καθής ποτάχθη. Ο καθής στο είδος του και η κοπριά στα λάχανα. Έτσι λένε στο χωριό μου. Όσο ψηφίζουν κάποιοι κοπριές τα λαμβάνετε. Εδώ οι άλλοι του κυρίου Στρίγκα, πώς το τύπος που έλεγε μαφιόζοι, ιστορίες μου παίρνουν τα λεφτά, ξαναβρεθήκαν όλοι μαζί. Μαφιόζοι. Και όμως κάποιοι επιμένουν να θέλουν, επαναλαμβάνω, να στηρίξουν αυτή την κατάσταση. Δεν πάει, δεν είναι λογική αυτή, είναι παράνοια. Όπως παρανοϊκό είναι να ακούς, και το λέω έτσι με κομψό τρόπο, ιστορικούς στην Ελλάδα να μιλούν για την προσφορά των Αράβων, λέει, στο ευρωπαϊκό πολιτισμό τεράστια. Ψέμα. Σας το λέω, μα τον Αράβο γενικά ψέμα είναι. Ψέμα. Αυτοί που προσέφεραν, λένε και το εξής, πήραν την αρχαία ελληνική γραμματεία, διότι είχαμε με το Βυζάντιο πρόβλημα τότε, αιρέσεις, συγκρούσεις κτλ. Και φεύγαν, λέει, οι φιλόσοφοι και πηγαίναν, λέει, στους Άραβες. Ψέμα. Στους Πέρσες πηγαίνανε.